συναγωνιστές και τους συναγωνίστριες, τους αντιφασίστες και τις αντιφασίστριες. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο που είναι απέναντι σε αυτές τις λογικές και έρχομαι εκ μέρους της Προσπέρτη και των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενώσω τη φωνή όλων μας απέναντι σε αυτούς που θέλουν σήμερα να βγάλουν τη Χρυσή Αυγή, τους ναζιστές και τους φασιστές στον αφρό. Η δικαστική εξουσία σήμερα καλείται να πάρει μια απόφαση και η απόφασή της είναι πάντα εν ονόματι του λαού υπέρ της δημοκρατίας. Και ο λαός σήμερα μίλησε, έδωσε την καταδίκη. Είναι υποχρεωμένοι να τη μεταφέρουν και όχι να πάρουν άλλη απόφαση. Ξαναλέμε, ο λαός σήμερα μίλησε. Επονόματι του βγαίνουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια ούτε να το παίζει Πόντιος Πιλάτος. Η ώρα της απόφασης που έφτασε σήμερα είναι μια νίκη του εργατικού κινήματος, των αντιρατσιστών, των αντιφασιστών, των ανθρώπων που από λίγοι γίναμε πολύ απέναντι σε όλους αυτούς. Πρέπει να καταδικαστούν επιτέλους οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα, του Σασμάν Λουχνάν και μαζί με όλους τους παραστρατητικούς μηχανισμούς της εγκληματικής αυτής οργάνωσης με τα τάγματα εφόδου που τα έβγαζε στους δρόμους για να τρομοκρατούν, να φοβίζουν, να χτυπούν, να σκοτώνουν, να μαχαιρώνουν. Πρέπει να δοθεί τέρμα στην ασυλία που τους παρήχε ο κρατικός μηχανισμός. Το κόμμα που ήθελαν κάποιοι να συνομιλούν όταν είναι σοβαρό. Ο λαός μίλησε, η δημοκρατία το απαιτεί, οι ναζί στη φυλακή. Η Ποσπέρτ, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Ποσπέρτ, όταν η δολοφονία του Παύλου Φίσα έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία, τότε στην κατάληψη της ΕΡΤ, το 13, αμέσως το σύνθημά της ήταν όχι στο μαύρο, όχι στο φασισμό. Δώσαμε σκληρούς αγώνες παρέα με το αντιφασιστικό κίνημα, την Κερφά και όλους απέναντι στους χρυσαυγίτες και όσους πρέσβευαν, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, αυτές τις ιδέες της μισανοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας. Τεθήκαμε στο πλευρό της κοινωνίας ενάντια στο φασισμό, στο πλευρό των συνηγόρων υπεράσπισης. Κλείσαμε τα μικρόφωνα όταν καταφέραμε όλοι μαζί, και εσείς που είστε εδώ, να ανοίξουμε την ΕΡΤ, και τα κλείσαμε για πάντα. Καμία ανακοίνωση, καμία εκδήλωση ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη που τότε οι διοικείς της ΕΡΤ μετέφεραν και δύο τη νύχτα και τρεις τη νύχτα δεν παίχτηκε από την ΕΡΤ. Δεν παίχτηκε γιατί οι εργαζόμενοι όλοι μαζί κάναμε απεργίες 24 ώρες, κυλιόμενες, όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Ελπίζουμε αυτό να ήταν ένα μήνυμα και για όλους τους άλλους. Όχι μικρόφωνα, όχι φωνή στη Χρυσή Αυγή, στους Κασιδιάρδες, στους Παπάδες και όποια άλλα κόμματα και παραφιάδες θέλουν να λένε ότι υπάρχουν. Μπράβο! Σήμερα λοιπόν, ξαναλέω, ο Παύλος ζει τσακίστε τους Ναζί, αλλά λέω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε. Ο αγώνας, παρά την απόφαση που πρέπει να είναι για την πορεία του λαού που μίλησε, συνεχίζεται και θα συνεχίσετε σε κάθε γειτονιά. Καλό αγώνα σε τροπικές συνταγωνιστές. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί.